κριτήριο ωστόσο όλων αυτών των εξοπλισμών, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι η άμυνα της χώρας, αλλά είναι οι νατοϊκές προτεραιότητες στην περιοχή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχει υπόψη το λαός μας, γιατί πραγματικά πληρώνει πάρα πολύ ακριβά αυτούς τους εξοπλισμούς. Και είναι ένα ζήτημα το με τι κριτήρια τελικά εξοπλίζεται η χώρα μας, με τι κριτήρια πληρώνουμε για όλα αυτά. Και αν είναι όντως για την άμυνα της χώρας, τι κάνουν εξοπλισμοί που έχουμε πάρει στο παρελθόν εκτός χώρα. Έχουμε δώσει τους Patriots στη Σαουδική Αραβία. Συμμετέχουμε σε ανατολικές αποστολές με εξοπλισμούς που έχουμε εμείς πληρώσει. Αυτά για μας είναι σημαντικά Μάλιστα. ζητήματα και πρέπει να μπουν στην προεκλογική εκστρατεία αυτή τη δεύτερη περίοδου. Τώρα, σε εσά θα κάνω το επιπλέον ερώτημα. Ναι. Τώρα είπα και πριν στον πρόλογο ότι στοχεύει ο κ. Τσίπρας, βλέπω ότι έχει στραφεί κυρίως προς τα αριστερά του και αριστερά του είστε κι εσείς. Και ένα κομμάτι κόσμου έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε και σε εσά, το είδαν στα έξι πόλου αυτό. Και αν εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί να τον κρατήσετε αυτόν τον κόσμο, ή μπορεί να σας φύγει και κόσμος, ο οποίος ενδεχομένως είναι ο μπαμπούλας της δεξιάς απέναντι, ο οποίος. Να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι. Δεν είναι τόσο δραματική η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Για την ακρίβεια, έχει συγκρατήσει απλά τα ποσοστά που είχε στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό που παρατηρήσαμε και σε αυτή τη δημοσκόπηση, αλλά και στα αποτελέσματα, γιατί σωστά είπαν και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι λίγο πάρα είναι μια φωτογραφία της στιγμής τώρα, που αποτυπώνει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό που πραγματικά είδαμε είναι την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, για μας, αυτό που έχει σημασία σε αυτές τις εκλογές. Είναι το κριτήριο μάλλον με το οποίο ζητάμε από το λαό να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτές τις εκλογές είναι ή να σκεφτεί αν θα πρέπει να δώσει συνένεση και να ενισχύσει περαιτέρω κόμματα που έχουν στρατηγικές συγκλίσεις όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και υπόσχονται τη συνέχιση μιας άγριας αντιλαϊκής πολιτικής ή να συστρατευτεί μαζί μας σε μια μαχητική αντιπολίτευση, πραγματικά στρατηγική φιλολαϊκή αντιπολίτευση. Με ένα πολύ πιο δυνατό κουκουέ, με στόχο να αυξήσουμε και τις ψήφους μας και τα ποσοστά μας, ώστε τουλάχιστον να συγκρατήσουμε τις έδρες που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές, γιατί βλέπουμε ότι αυτό το σύστημα πραγματικά φέρει πάρα πολλές έδρες από τα μικρότερα κόμματα. 26, θα είχατε 26, τη φορά θα έχετε 20. Και ο στόχος μας είναι να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Μακάρι να αυξήσουμε και τις έδρες, αλλά σίγουρα πάμε για αύξηση ψήφων. Δεν θεωρούμε ότι απέναντί μας έχουμε αντίπαλο το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή τη Νέα Δημοκρατία ή τα μικρότερα κόμματα που επιδιώκουν να μπουν στη Βουλή. Απέναντί μας έχουμε την αντιλαϊκή πολιτική και τις συγκλίσεις που έχουν τα περισσότερα κόμματα σε αυτήν. Δηλαδή, το πώς αντιμετωπίζουν τις προτεραιότητες που ακούσαμε πρόσφατα από την αερινή έκθεση της Κομισιόν για τους μισθούς, για την πράσινη μετάβαση, για τα πρωτογενή πλεονάσματα, για τις τριετίες, όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια, τι σημαίνει για αυτά τα κόμματα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τι προαπαιτούμε να έχει για το λαό μας αυτό το πράγμα, τι σημαίνει να εκταμιεύουμε τα δισεκατομμύρια του ταμείου. Για εσάς το ίδιο είναι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Φυσικά και έχουν διαφορές μεταξύ τους. Διαφορετικά θα ήταν ένα κόμμα. Σε εσάς είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που αισθάνεστε πιο κοντά ενδεχομένως ή πιο μακριά. Όχι. Έχει να κάνει με τις πολιτικές. Ναι. Δεν έχει να κάνει με τις καταβολές. Είναι η ίδια για εσάς, για τα τρία κόμματα. Σε σχέση με τις πολιτικές τους υπάρχουν μικρές διαφορές, αλλά στα κεντρικά, στα βασικά ζητήματα, ναι, είναι ίδια. Και ξέρετε, δεν είναι περίεργο. Συμφωνούν γιατί συμφωνούν με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μονόδρομος από εκεί πέρα. Έτσι και πίσω ότι θα συμφωνώ με αυτό. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί ακούει τόση ώρα ένα χορό δισεκατομμυρίων. Ακούει διενέξεις για το αν φορολογούνται τα κέρδη, τα υπερκέρδη ή τα υπερέσοδα. Αυτή είναι μια κουβέντα που είχε ξεκινήσει και παλιότερα. Και τότε πάλι υπήρχαν διενέξεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία για το πού θα μπει ο πύχης, για το τι είναι το υπερκέρδος ή πώς ορίζεται η μεσαία τάξη, από ποια εισοδήματα και πάνω θεωρούμε ότι έχουμε μεσαία τάξη κτλ. Την ίδια στιγμή ο κόσμος πραγματικά στενάζει και δεν ξέρει πώς θα βγάλει το μήνα. Δεν φτάνει ο μισθός. Μέχρι τα μισά του μήνα φτάνει μισθός και αν. Αναρωτιέται πώς θα βγάλει τις υποχρεώσεις του. Χαίρομαι από τον επιβεβαιώνω ότι οι έρευνες δείχνουν όλα αυτά που λέτε. Χαίρομαι λοιπόν που συμφωνούμε επιτέλους ότι ναι, είναι τεράστια η επιβάρηση των οικοκυριών από τους έμεσους φόρους και αναρωτιέμαι γιατί κανένα από τα κόμματα που είναι εδώ σήμερα δεν ψήφισαν την τροπολογία του ΚΚΕ για κατάργηση και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα βασικά είδη και για
ελάφρυνση φορολογικών βαρών, τις ρυθμίσεις που προτείναμε για τα χρέη. Γιατί δεν ψήφισε, είχαμε προτείνει να γίνει διαγραφή των χρεών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όσους χρωστούσαν μέχρι 5.000 ευρώ, που είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι των οφειλών, γιατί οι μεγαλοφιλέτες είναι που χρωστάνε πάντοτε. Είχαμε ζητήσει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν μπήκαν με τροπολογίες και δεν μπήκαν καν στην κουβέντα. Τι καταλαβαίνουμε από την προηγούμενη συζήτηση? Ήρθαν προς ψηφίσει και καταψηφίστηκαν ή δεν? Όχι, δεν μπήκαν καν στην κουβέντα, αλλά δεν πήρατε κι εσείς το λόγο να στηρίξετε να συζητηθούν. Από ό,τι θυμάμαι, γιατί τις καταθέσαμε πολλές φορές. Εμείς καταθέσαμε και εσείς κατέθεσε όλοι. Επίσης, και πάλι ούτε στηρίξατε. Επίσης, αυτό που καταλαβαίνω και προκύπτει από τη συζήτηση μέχρι τώρα είναι ότι κανείς σας δεν αμφισβητεί, κανένα από τα άλλα κόμματα δεν αμφισβητεί την αναλογία 95% προς 5%. Δηλαδή το 95% που. Εσόδων από τα νοικοκυριά, από τους ιδιώτες, από αυτό που λέμε το λαό, και 5% τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε αυτό συμφωνείτε όλοι. Και από εκεί πέρα λέτε ποιο θα είναι το μείγμα σε αυτό το 95%. Αυτό. Δεν άκουσα να αμφισβητείτε από κανένα το 95%. Από τα προγράμματά σας. Το 95% των εσόδων, των φορολογικών εσόδων, προέρχεται κυρίως από έμεσους φόρους, είναι πολύ οι έμεσοι φόροι σε αυτό το μείγμα, και προέρχεται από τους ιδιώτες. Δεν προέρχεται από τις μεγάλες εταιρείες. Το 5% μόνο προέρχεται από τις εταιρείες. Από τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους. Από τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους. Το 95% και το 5% εμείς θυμάμαι. Αυτό είναι βάση στοιχείων. Προέκυψαν τον Απρίλη, νομίζω, από το. Δεν θυμάσαι ποια έκθεση. Νομίζω ήταν στη Βουλή, δόθηκε. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποια έκθεση ήταν. Μάλιστα. Αλλά είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουν αμφισβητηθεί. Στον αντίποδα λοιπόν όλων αυτών, το ΚΚΕ ζητάει φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, πραγματικά γενναία φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, και από εκεί να βρεθούν τα έσοδα για τις δαπάνες που έχει ανάγκη να σταθεί στα πόδια του ο κόσμος. Ζητάει αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 με 3.000 επιπλέον για κάθε παιδί, και σε αυτό να συμπεριληφθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι που εξαιρέθηκαν επιμνημονίων. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια λογική τελείως αντίθετη με όλων των άλλων κομμάτων. Ναι. Και να άλλο ένα σημείο σύγκλησης των τριών, στο οποίο αναφερόμουν πριν. Ναι. Και τέλος να πω έτσι ένα σχόλιο, γιατί μου έκανε εντύπωση επειδή το συζητάμε ακόμα. Ακούσαμε τις προάλλες για τα μερίσματα για φορολόγηση μερισμάτων. Μα αν δεν κάνω λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε από το 15 στο 10 και η Νέα Δημοκρατία από το 10 στο 5. Άρα δεν καταλαβαίνω προς τι ο καυγάς τώρα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι για το κατά πόσον έχουν βεβαιωθεί ή όχι τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας ναι, ώστε ναι. να αποτελέσουν έσοδα για το κράτος. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Προφανώς πρέπει πρώτα να υποβάλει κάποιος φορολογική δήλωση και μετά να βεβαιωθεί ο φόρος. Απλώς νομίζω ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί θα αναρωτιέται γιατί όταν πρόκειται για δικές του οφειλές ή για χρήματα που αυτός πρέπει να δώσει, εύκολα βεβαιώνονται και πολύ γρήγορα, ενώ όταν πρόκειται για τις λίγες μεγάλες εταιρείες αυτής της οικονομίας, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα πάντοτε.